Πριν από λίγο καιρό, ο Τάσος Μπουλμέτης επισκέφθηκε ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της Καλιφόρνια, το San Francisco State University, ως επίτιμος καλεσμένος του Ελληνικού Φεστιβάλ και της Έδρας Ελληνικών Σπουδών. Παρουσία 300 φοιτητών παρουσίασε την ταινία του, Πολιτική Κουζίνα, και μίλησε για την ταινία 1968 που παίζεται στις ελληνικές αίθουσες. Θα φτιάξουμε ένα κλουμπ. Λίγο καιρό πριν η ταινία 1968 βγει στις ελληνικές αίθουσες, ο Τάσος Μπουλμέτης βρέθηκε στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Αγίου Φραγκίσκου στην Καλιφόρνια, καλεσμένος του Helio Charitable Foundation και του Ελληνικού Κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο. Σε ειδική εκδήλωση, σε συνεργασία με την Έδρα Ελληνικών Σπουδών, συνομίλησε με πρωτοετής φοιτητές για την ταινία του Πολιτική Κουζίνα, που ήταν τότε η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για τα Όσκαρ, αλλά και για τη νέα του ταινία με τίτλο 1968. One of the projects of the foundation is to support a center that's here at San Francisco State University, a center for modern Greek studies. And we thought, because of the film festival, we should try to broaden our connection with San Francisco State. So with the help, actually, of the Helios Charitable Foundation, they sponsored the visit of Tasos Boulmetis to come and be our artist in residence. And one of the projects that we were asking him to do would be to connect with the cinema department here at San Francisco State to meet with faculty, to meet with students like they did today. Πες ότι θα την πάρεις μια μέρα που δεν θα έρθει ποτέ. Κάτι που να μην μπορεί να γίνει με τίποτα. Τι, και θα κερδίσουμε σίγουρα. Είσαι καλά. It was really good. A lot of these students are intended film majors because the school has a good film major and a good filmmaking department. So we really like to have them experience actual filmmakers and be able to interact with them and have that sort of immediate feedback and ability to like see what can be produced and then talk to the producer themselves and you know engage with the artist and. Ναι, για σήμερα δεν το βλέπω. Πότε απεβίωση η Μακαρίτης. Εντάξει, έχουμε χρόνο. Ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Λάρη, προσπαθεί να δώσει και πάλι. Μην το κλείνεις, ρε φίλε. Τι λες, βρε βούρλο. Ποια ΑΕΚ. Το 1968 καταγράφει ένα τεράστιο επίτευγμα του ελληνικού αθλητισμού με αδιαμφισβήτητη σημασία μηνύματα για τη σημερινή κοινωνία. Η ταινία που κάνω τώρα είναι μια ταινία για μια βραδιά του 68, 4 Απριλίου 68, όπου μια ομάδα που ιδρύθηκε από πρόσφυγες το 1924, η ΑΕΚ, κατέκτησε το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης, παίζοντας ενάντια στη Σλάβια Πράγας, παίζοντας ενάντια στα μεγαθύρια της Ευρώπης στο μπάσκετ. Ήταν η πρώτη συλλογική νίκη ενός ελληνικού συλλόγου από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Είναι μια ταινία που η πρόθεσή μας τουλάχιστον είναι να δείξει ότι τι συμβαίνει όταν όλοι οι Έλληνες είναι ενωμένοι και είναι κάτι που ενδεχομένως να λείπει αυτή την περίοδο από την πατρίδα. Προσφυγικά. Στην ταινία, μεταξύ άλλων, εμφανίζονται ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ο Χρήστος Δήμας, η Βασιλική Τρουφάκου και ο Στέλιος Μάινας. Η Ευρώπη θα ομιλεί αύριο.